Οι κακέ καιρικέ συνθήκε και η βροχόπτωση διαρκεία, όπω ήταν φυσικό, είχαν αρνητικέ συνέπειες και στα αθλητικά και ποδοσφαιρικά δρόμενα. Η Νέα Λικαρνασός είναι μία από τι περιοχέ που αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα και στο επίκεντρο βρέθηκε και το γήπεδο που αποτελεί τη φυσική έδρα του ηροδότου. Το προγραμματισμένο για σήμερα παιχνίδι, η Ρόδοτο ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Από νωρί το πρωί είχαν δημιουργηθεί λίμνε από νερό περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και ιδιαίτερα κοντά στα σημεία που εκτελούνται τα κόρνερ. Οι ενδείξει ήταν τέτοιες δύο με τρει ώρε πριν την προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη της αναμέτρησης που δεν άφηναν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τη διεξαγωγή του αγώνα. Και πράγματι, οι διαιτητές δεν χρειάστηκαν και πολύ χρόνο, βλέποντα και κρίνοντα τον αγωνιστικό χώρο για να αποφασίσουν τη μη διεξαγωγή του αγώνα. Το ραντεβού ωστόσο ανανεώθηκε για αύριο με προγραμματισμένη τη σέντρα, και πάλι στις 4 το απόγευμα, με την αισιοδοξία ότι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα επιτρέψει αύριο να έχουμε αγώνα.